Καλημέρα. Βρεθήκαμε στα γραφεία της Παράκτησης Κοινωνίας των Πολιτών που βρίσκονται στην οδό Θεσσαλονίκης 14 στην Περαία και με την ευκαιρία ρωτάμε τον κύριο Παράσχο Νικόλαο, επικεφαλής της Παράκτησης Κοινωνίας των Πολιτών, να μας πει 2-3 απαντήσεις στα ερωτήματα που θα του θέσουμε. Κύριε Παράσχο, αφού σας καλημερίσω, περνάω κατευθείαν στις ερωτήσεις. Πέρασε ένας χρόνος από τις εκλογές. Πώς κρίνετε τη μέχρι τώρα πορεία της Διοίκησης Αλεξανδρή? Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνατε. Σε ό,τι αφορά τώρα την διοίκηση του κυρίου Αλεξανδρή, θα ήθελα να πω ότι φαίνεται σε όλο τον κόσμο η έλλειψη ρομαντισμού, η έλλειψη οράματος, η έλλειψη, φανερή έλλειψη διαφάνειας, η έλλειψη διάβγειας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους της διοίκησής τους. Ενώ ο κύριος Αλεξανδρής είχε και έχει μαζί του στελέχη ικανά κατά την άποψή μου, δεν τους εκμεταλλεύτηκε όπως έπρεπε και παρέμεινε εκεί στη στασιμότητα της προηγούμενης τετραετίας. Να περάσουμε και στη δεύτερη ερώτηση και ας έρθουμε στα δικά σας. Πώς κρίνεται μέχρι τώρα πορεία της παράδειξης της κοινωνίας των πολιτών της οποίας εσείς ηγείστε? Εμείς προσπαθήσαμε να είμαστε συνειδητικοί τον πρώτο χρόνο της διοίκησης Αλεξανδρή, δεδομένου ότι υπήρχε συνένωση των άλλων δύο Δήμων με τον Δήμο Θερμαϊκού, υπήρχαν τα προβλήματα που γνωρίζουμε όλοι. Έλλειψη μηχανοργάνωσης στα οικονομικά του Δήμου Επανομής, τρύπες στα οικονομικά του Δήμου Μηχανιώνας. Δώσαμε, εν πάση περιπτώσει, ένα χρόνο διορία στη διοίκηση αυτή, δείχνοντας τη συνένεσή μας, ψηφίζοντας τους προϋπολογισμούς, ψηφίζοντας το τεχνικό πρόγραμμα. Βέβαια, από το αποτέλεσμα φάνηκε καθαρά ότι δεν τα καταφέραν. Με όση συνένεση και να τους δώσαμε, όση βοήθεια και να τους δώσαμε, δεν μπορέσανε, δεν κατορθώσαν να υλοποιήσουν ούτε το τεχνικό πρόγραμμα, ούτε το προϋπολογισμό. Πέσανε γύρω στο 70% έξω από τους στόχους τους. Να περάσουμε και στην τρίτη ερώτηση. Ποιες είναι οι δράσεις της παράδειξης κοινωνίας των πολιτών από εδώ και στο εξής? Λοιπόν, αρχικά ήθελα να σας να αναφερθώ στο γεγονός ότι εμείς βγάλαμε προς τα έξω τη μαύρη εργασία, βγάλαμε προς τα έξω τον ορυκτό πλούτο της επανομής, διαφημίσαμε την επανομή πανελλήνια με τις παρεμβάσεις μας μέσω δελτίων τύπων και μέσω εφημερίδων που κυκλοφορούν πανελλήνια. Και βγάλαμε στον αέρα αυτή την υποκριτική του κυρίου Αλεξανδρή σε ό,τι αφορά την υποχρέωσή του από τον νόμο να παρουσιάσει στο διαδίκτυο του Δήμου τα περιουσιακά του στοιχεία. Ενώ επιμείναμε και με ερώτησή μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο κύριος Δήμαρχος απαξιεί να αναρτήσει τα περιουσιακά του στοιχεία στη διάβγεια όπως είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Βλέπετε στο μέλλον νέα σχήματα στον Δήμο Θερμαϊκού? Βλέπω ότι οι παλιοί αυτοδιοικητικοί, οι οποίοι υπηρέτησαν την αυτοδιοίκηση άλλη με επιτυχία και άλλη χωρίς στόχους και χωρίς ιδιαίτερο έργο πέραν της δωδεκαετίας, νομίζω ότι αυτοί θα αποχωρήσουν πλέον από την αυτοδιοίκηση και καλό θα ήταν τα νέα παιδιά να μπουν στη διαδικασία, να εμφανιστούν νέα σχήματα μακριά από κομματικές αγγελώσεις. Πιστεύω ότι θα γίνει ένα δυνατό σχήμα με ένα υπερκομματικό ψηφοδέλτιο
στο οποίο θα συμμετάσχουν όλα τα ενεργεία ικανά άτομα από το χώρο της σημερινής διοίκησης και της αντιπολίτευσης, και πιστεύω να προσχωρήσουν και άλλα ικανά στελέχη, νέοι κάτοικοι, για να δώσουμε νέα πνοή πλέον με όραμα και ρομαντισμό στην περιοχή μας. Θα ήθελα εδώ να μου πείτε και πώς κρίνεται και το έργο της άλλης αντιπολίτευσης, δηλαδή πώς κρίνεται τον κύριο Μαυρομάτη, την κυρία Μόραλη και τον κύριο Παραδίση. Ξεχάσετε τον κύριο Οικονομίδη, ο οποίος ήταν ένας έμπειρος αυτοδιοικητικός παράγοντας. Είναι ένας ισορροπιστής της αυτοδιοίκησης, προσπαθεί με τις παρεμβάσεις του να ηρεμήσει λίγο την κατάσταση μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι ένα χρήσιμο άτομο, το οποίο νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσει να είναι παρόν στη διαδικασία αυτή της αυτοδιοίκησης. Όσον αφορά την κυρία Μόραλη, είναι μια μαχητής της αυτοδιοίκησης, κάνει εύστοχες ερωτήσεις και παρεμβάσεις και έχει μια ιδιαίτερη κινητικότητα, την οποία δεν μπορούμε να την αναγνωρίσουμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κύριος Παραδίσης, ο λιγόλογος όπως πάντα, αλλά είναι πολύ εύστοχος στις απαντήσεις που δίνει και στα ερωτηματικά που έχει σε ό,τι αφορά την πορεία της χώρας μας και της αυτοδιοίκησης στο μέλλον. Για τον κύριο Μαυρομάτη δεν χρειάζεται να κάνω καμία κριτική. Νομίζω ότι το γνωρίζετε και δεν χρειάζεται να ασχοληθώ μαζί του. Στο σημείο αυτό να σας ευχαριστήσουμε και θα ζητήσουμε να δεσμευτείτε για μια μεγάλη πολιτική πλέον συνέντευξη μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλά θα ήταν να είμαστε και οι έξι μαζί για να κάνουμε μια κριτική των πεπραγμένων του έτους που πέρασε.